Η Μήλος, ξέρετε, είναι ένα πανέμορφο νησί που έχει διαμορφωθεί έτσι από τις ηφαιστειακές εκρήξεις. Προσέξτε όμως, ο κόσμος νομίζει ότι η Μήλος είναι το Σαρακίνικο και το Κλέφτικο. Λάθος. Εγώ είμαι εδώ για να σας αποδείξω με μια δεύτερη εκπομπή ότι η Μήλος έχει απίθανα κρυφά μυστικά που μαζί θα ανακαλύψουμε. Μια εκπομπή λοιπόν για τον νησί της Αφροδίτης έχει ήδη ξεκινήσει και είναι όλη δική σας. Chasing stars alive. What was broken's left behind. Watch it crumble in the light. Nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. Rising hope bright as gold. And now there's nothing left to lose. So we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Cause I can hear the thunder from afar. A lightning in the dark. I can feel the fire come alive. So calm before the storm. So dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. In your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes. In your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes. Μεταξύ μας, αναρωτιέμαι φωναχτά γιατί άργησα τόσο πολύ να πάω στη Μήλο. Γιατί άργησα να επισκεφθώ αυτόν τον εξωπραγματικό τόπο. Ακόμη και τώρα που γράφω αυτό το κείμενο, έχω λησμονήσει τα μαγευτικά νερά στο Κλέφτικο, τη Φυριπλάκα, την τεράστια παραλία με τα κρυστάλλινα νερά, το Τσιγκράδο, τη μαγευτική τοποθεσία που για να κατέβει στα σμαραγδένια νερά πρέπει να κάνει καταρρίχηση, το παλιοχώρι με τη στέλα που ψήνει ψάρι στην άμμο, το ονειρικό κλίμα με τα σύρματα που μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Με την παράδοση και την ομορφιά του. Η Μήλος είναι ένα πανέμορφο νησί που όλοι θέλησαν να κατακτήσουν για τις ομορφιές και τον πλούτο του. Σαρακινοί, ενετοί πειρατές, Τούρκοι, όλοι τους ήθελαν τη Μήλο ως βάση, ως ορμητήριο από τον παράδεισο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Η Μήλος όλους τους κράτησε και όλους τους έδιωξε όταν άρχισαν να μη σέβονται το νησί και την ιστορία του. Η Μήλος θέλει σεβασμό και προσοχή. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί παγκοσμίως. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, σας πληροφορώ, ότι έχει απορρίψει το μαζικό τουρισμό. Με αυτά τα δεδομένα ξεκινάμε και τη δεύτερη εκπομπή για το νησί της Αφροδίτης με πρώτο θέμα το περίφημο Σαρακίνικο. Είναι αλήθεια ότι στη Μήλο νιώθουμε λίγο σαν πειρατές, διότι πηγαίνουμε από παραλία σε παραλία, κλέβοντας εντός εισαγωγικών όλους τους θησαυρούς αυτού του σπάνιου νησιού. Όμως, αν θέλετε να νιώσετε αληθινοί πειρατές, πρέπει να έρθετε εδώ, στο Σαρακίνικο. Και πού είμαστε? Είμαστε σε έναν καταπληκτικό σεληνιακό τόπο, όπου μία μικρή παραλίτσα έχει γύρω της τεράστια βράχια, τα οποία δημιουργούν μικρές βεράντες πάνω στο γαλάζιο της θάλασσας. Θέλετε όλα αυτά να τα δούμε από κοντά? Α, ναι, ξεκινάμε. Όλο το Σαρακίνικο είναι αυτός ο διάβλος που θα μπούμε τώρα με τον Βασίλη και θα τον διασχίσουμε. Άγριο τοπίο, έτσι, συμφωνείτε μαζί μου? Άγριο τοπίο. Εντελώς διαφορετικό από το Κλέφτικο. Άλλο πράγμα. Και η μεγάλη τους διαφορά, ξέρετε, είναι ότι το ένα είναι στο νότο, το άλλο είναι στο βορρά. Εδώ η πρόσβαση είναι λίγο δύσκολη. Δεν είναι τόσο εύκολη, γιατί ο νότος είναι πάντα το απάνεμο σημείο των νησιών, έτσι. Ο κόσμος που έρχεται για μπάνιο, εδώ απλώνει πετσέτα. Σε αυτό εδώ το σημείο. Και απέναντι.
Μόλις φτάσετε στο Σαρακίνικο θα πείτε τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Το τοπίο είναι απερίγραπτο, με φοβερά κρυστάλλινα νερά και φυσικά φιόρδ ανάμεσα πάντα σε πετρώματα. Με την πρώτη ματιά νομίζεις ότι είσαι σε άλλο πλανήτη. Εάν έρθετε εδώ, θα πιστεύετε ότι είσαστε σε ένα θεατρικό σκηνικό. Τουλάχιστον εμένα έτσι μου κάνει. Είναι σαν να είναι εδώ, ας πούμε, η πλατεία και αριστερά και δεξιά οι εξέδρες. Φανταστείτε αυτό το μέρος, φουλ από κόσμο, να είναι ο ήλιος ψηλά, τα νερά να γίνονται λευκά, γαλαζοπράσινα. Γιατί πήρε το όνομα Σαρακίνικο όμως, εδώ σας θέλω. Το λέει το ίδιο το όνομα βεβαίως, έτσι. Το είχαν σαν ορμητήριο οι Σαρακινοί πειρατές. Άλλοι πειρατές είχαν ορμητήριο το Κλέφτικο, άλλοι το Σαρακίνικο. Δεν ξέρω πώς θα μοιράζανε τα λάφυρα και τα λιμέρια τους εκείνη την περίοδο. Πάντως εδώ, αν προσέξετε, πάνω στους βράχους, μπορείτε να δείτε ανάγλυφες ακόμα και τις δέστρες. Επειδή εδώ τα πετρώματα είναι μαλακά, υπάρχουν ακόμα οι δέστρες των πειρατικών πλοίων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, έτσι. Όπως επίσης μέσα στα βράχια θα μπορέσει κάποιος να δει απολιθωμένα ψάρια που έχουν εγκλωβιστεί εδώ για εκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά στο Σαρακίνικο θα δείτε και ένα ναυάγιο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι το δεξαμενόπλιο με σημαία Αγίου Βικεντίου, το οποίο έμεινε ακυβέρνητο στα νυχτά της Ίδρας και τα κύματα το παρέσυραν μέχρι εδώ. Ο Βοράς, ξέρετε, κάνει μεγάλη ζημιά. Και το έσπασε πάνω στα βράχια και το έχουν αφήσει εδώ πέρα οι αρχές, εδώ του νησιού, ως ένα φυσικό σκηνικό, για να μπορείς να κάνεις κατάδυση και να δεις, ξέρω εγώ, από κάτω κτλ. Πρόκειται για μια απίστευτη τοποθεσία, πολυφωτογραφημένη και όχι άδικα. Το Σαρακίνικο, ξέρετε, δεν μοιάζει με τίποτα άλλο για να μπορεί να συγκριθεί. Είναι πολύ ιδιαίτερο και όμορφο και ας μην έχει σκιά ούτε για δείγμα, παρακαλώ. Σε δύο περιπτώσεις δεν πρέπει να πάει κάποιος στο Σαρακίνικο. Αν έχει έντονους βοριάδες και αν έχετε παιδιά. Στην έρημο του Σαρακίνικου δεν υπάρχει παραλία παρά μόνο μία μικρή με πέτρες. Δεν υπάρχουν και τουαλέτες ούτε καν καντίνες. Μη φανταστείτε ότι το Σαρακίνικο είχε μια τεράστια παραλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Προσέξτε με. Από εδώ. Να το. Εδώ τελειώνει. Και μέχρι εδώ. Αυτή είναι η παραλία του Σαρακίνικο, μην ψάχνετε κάτι διαφορετικό. Και γύρω γύρω τα βράχια. Τώρα θα σας δείξει η Εύα, να τα. Αυτό είναι, παιδιά. Όποιος θέλει, απλώνει την πετσέτα του εδώ και κάνει μπάνιο. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται σε αυτό το μέρος όταν μαζεύονται 5.000 τουρίστες, έτσι. Παντής με πατώσε. Αλλά μπορείτε να ξεφύγετε και στα βράχια. Τι λέτε, πάμε. Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι το Σαρακίνικο είναι ένα μέρος εντελώς ασυνήθιστο που ή το λατρεύεις ή το μισείς. Το Σαρακίνικο είναι ιδανικό για βουτιές από ψηλά, αν έχεις θάρρος και καλό ξεναγό. Λοιπόν, βρήκα έναν ντόπιο ξεναγό, τον David, ο οποίος ανέλαβε να με πάει στο πιο hot σημείο εδώ στο Σαρακίνικο. Εν τω μεταξύ, όταν θα φτάσετε στην παραλία του Σαρακίνικου, πρότασή μου είναι να πάτε βόλτα από τα αριστερά. Και έτσι όπως περπατάμε, παιδιά, σε αυτό εδώ το τοπίο, νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι είσαι στη Σελήνη. Έχουμε εδώ τον καλύτερο ξεναγό, πρέπει να πω, βέβαια. Βέβαια. Πόσο χρονών είσαι? 8,5. Πρέπει να είσαι ο πιο νέος ξεναγός που υπάρχει. Ρε, David, είσαι φοβερός, το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ο David τι μας είπε, στο καλύτερο σημείο, λέει, θα σας φέρω να κολυμπήσετε. Κουτάς, λέει, από εδώ. Και μετά ο David λέει ότι έρχεσαι από εδώ. Έλα ρε David να μας πεις πάλι. Α, δεν μπορώ να πατήσω κιόλας. Γιατί
βγεις από εδώ και ανεβαίνεις εκεί πάνω. Και ανεβαίνεις εκεί πάνω από τα βράχια εδώ. Το έχεις κάνει πολλές φορές, David, αυτό ή μία-δύο. Το έχω κάνει. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Είσαι πολύ τολμηρός, David. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Είμαστε έτοιμοι, Εύα. Έτοιμοι. Έλα, David. Έλα, David. Φύγε, David. Φύγε, Εύα. Τάσος θα φύγει. Ας φύγει. Δώσε. Είσαι πολύ θαραλέος και πολύ μάγκας. Λέω στον David λοιπόν για πλάκα. Πάμε του λέω να πηδήξουμε ρε φίλε από πιο πάνω. Πού είναι και δεν πάμε. Και δεν ήξερα να πηδήξεις από αυτό το σημείο, David. Ναι. Θα πηδήξεις μαζί με εμένα και την Εύα, έτσι, David. Ναι. Λοιπόν, πάλι θα είσαι ο αρχηγός της ομάδας μας και εμείς οι δύο θα σε ακολουθήσουμε, David, ok. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Πάμε. 3, 2, 1. Έφυγε ο David. Wow. Έφυγε η Εύα. Δεν βλέπω να φεύγει. Τι θέλω και μιλάω μερικές φορές. Δεν μπορώ να το βουλώνω το στόμα μου. Πάμε! Σαρακίνικο δεν θα πάτε για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Αυτό είναι αλήθεια. Θα πάτε για τη μαγική εμπειρία, το θαύμα της φύσης, τη μοναδική άβρα. Γνώμη μου είναι ότι το Σαρακίνικο για να το απολαύσει κάποιος πρέπει να πάει νωρίς το πρωί, που δεν έχει έρθει ο πολύς ο κόσμος, ή αργά το απόγευμα μετά τις 5 που δεν καίει ο ήλιος. Λοιπόν, θέλω να πω αρχικά ότι όταν ήρθαμε και με ρώτησες τι μου άρεσε πιο πολύ το κλέφτικο ή το Σαρακίνικο. Κατευθείαν πήγα να πω κλέφτικο, μέχρι που ήρθαμε εδώ σε αυτό το σημείο και καθίσαμε και τώρα δεν θέλω να φύγω. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Άρα κλέφτικο ή Σαρακίνικο. Είναι τελείως διαφορετικά. Για άλλο λόγο έρχεσαι στο ένα και για άλλο λόγο πηγαίνεις στο άλλο, αλλά... Κλέφτικο ή Σαρακίνικο. Δεν ξέρω. Έλα, πρέπει να απαντήσεις. Κλέφτικο ή Σαρακίνικο. Και τα δύο. Λοιπόν, εγώ θα πω. 51% κλέφτικο, 49% Σαρακίνικο. Δηλαδή... Ένα τσικ παραπάνω μου άρεσε το κλέφτικο. Το ομολογώ. Εσύ μου είπες, δεν το λες τώρα στην κάμερα, αλλά μου το προηγουμένως παιδιά, της άρεσε πιο πολύ το Σαρακίνικο. Ο κόσμος θα αποφασίσει, γιατί νομίζω κάναμε σπουδαία ρεπορτάζ και στα δύο, και στο κλέφτικο και στο Σαρακίνικο. Κάναμε πολύ ωραίες εικόνες. Εδώ το μειονέκτημα, το φοβερό είναι ο βοριάς. Χτυπιέται πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή σκάφη δεν κάθονται εύκολα, ναι. Ούτε βράδυ καν. Ενώ είδες στο κλέφτικο καθίσαμε βράδυ μέχρι πολύ αργά και είχαμε. Φοβερή εμπειρία. Εδώ δεν μπορείς να κάτσεις γιατί πιάνει βοριάς και πας πάμε στα βράχια κατευθείαν, ας πούμε έτσι. Εγώ εδώ στο Σαρακίνικο, Εύα, ένιωσα έναν αέρα απίστευτης ελευθερίας. Πέρασα καταπληκτικά. Βουτιές που κάναμε. Κάναμε πάρα πολλές βουτιές. Χάρη στον ξεναγό μας, τον. Πώς το λέγαμε. Ναι, χάρη στον ξεναγό μας, τον David, κάναμε πάρα πολλές βουτιές. Μας έδειξε το σημείο γιατί όταν είχαμε έρθει ήμασταν εντελώς μόνοι μας και δεν ξέραμε πού να βουτήξουμε. Λάθος τεράστιο, παιδιά, εδώ στο Σαρακίνικο. Αν έρθετε και μείνετε μόνο στην παραλία που θα δείτε μπροστά σας. Και δεν βουτήξετε. Και δεν βουτήξετε. Δηλαδή, αν δεν βουτήξετε, μην έρθετε καν στο Σαρακίνικο. Σας το λέω εγώ. Αν δεν βουτήξετε, στο Σαρακίνικο μην έρθετε. Πήγαινε κάπου αλλού να κάνετε τη βόλτα σας, ας πούμε. Εδώ είναι το μέρος βράχια, βουτιά, ηλιοθεραπεία, ανέβασμα, κατέβασμα, περιπέτεια. Αυτό είναι το Σαρακίνικο. Εμείς απολαύσαμε ατελείωτες βουτιές και αναγκαστήκαμε να φύγουμε μόλις έπιασε ένας δυνατός βόρειος άνεμος. Το σκάφος μας με δυσκολία μάζεψε το τέντερ και ψάξαμε για απάνεμη παραλία. Οι εικόνες ταξιδεύουν στον Αργοσαρονικό με ένα από τα καλύτερα πολυτελή γιότ στην Ελλάδα. Για αξέχαστες διακοπές στα ελληνικά νησιά με σκάφος και έμπειρο τετραμελές πλήρωμα, εμπιστευτείτε μόνο τους καλύτερους όπως ακριβώς κάναμε και εμείς. Οργανώστε λοιπόν το τέλειο ταξίδι για μία εβδομάδα ή ακόμη και Σαββατοκύριακο και ανακαλύψτε έναν υπέροχο και ασφαλή τρόπο για να χαρείτε τον ήλιο και τη θάλασσα.
Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Περνούσαμε υπέροχα στο Σαρακίνικο, αλλά δυστυχώς έπιασε ένας άνεμος 5 μποφόρ και ξέρετε τι γίνεται στις Κυκλάδες με βοριαδάκι 5 μποφόρ. Μας πήγε και μας έφερε. Οπότε σηκωθήκαμε και φύγαμε κατευθείαν και ψάξαμε να βρούμε απάνεμη παραλία που να μην την έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Και ήρθαμε στην Αχιβαδολίμνη, η οποία δεν αναφέρεται πουθενά ότι είναι μια θάλασσα που αξίζει τον κόπο να έρθεις να την επισκεφθείς. Κι όμως είναι η μεγαλύτερη παραλία σε όλη τη Μήλο. Τεράστια, αμουδερή, ρηχή, με υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά, τα βλέπετε ένα μπροστά σας, κοιτάξτε. Και εκεί θα σας δείξει η Εύα, από τα δεξιά προς τα αριστερά, πώς ξεκινάει η παραλία και πόσο τεράστια είναι. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα ζούσαμε μια εμπειρία εντελώς ξεχωριστή. Θα ανεβαίναμε στο κάστρο της Μήλου για το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Φτάσαμε λοιπόν στην πανέμορφη Πλάκα. Είμαστε στην πρωτεύουσα της Μήλου. Θα σας δείξουμε τα πάντα. Μικρά στενά, σοκάκια, πλακόστρωτα. Ό,τι δούμε θα δείτε και εσείς. Πριν όμως από αυτό, θα ανέβουμε πάνω στο κάστρο για να έχουμε 360 μοίρες θέα και ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Πάμε. Περισσότεροι ξέρετε τι κάνουνε, μένουν στην Πλάκα και βλέπουν το ηλιοβασίλεμα από εκεί. Εγώ δεν θα κάνω αυτό το λάθος και ήδη ο ήλιος μπαίνει μες στα μάτια μας. Θα ανέβω μέχρι επάνω για να έχω την ομορφότερη θέα σε όλο το νησί. Μα κάτι τέτοιες εικόνες που σας δίνει η Εύα θα καταλάβετε τι σημαίνει ομορφιά στη Μήλο. Δεν είναι πανέμορφη Πλάκα? Μικρή, μαζεμένη και εξαιρετικά παραδοσιακή. Δέκα λεπτά θα σας πάρει μέχρι το κάστρο. Δέκα λεπτάκια μόνο. Όταν λέω ότι η θέα θα σας αποζημιώσει, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αλλά όπως ανεβαίνετε στο κάστρο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε λίγο χρόνο, κοιτάξτε κάποια σπίτια παραδοσιακά εδώ της Μήλου, πόσο όμορφα είναι. Να, σαν και αυτό εδώ. Οι μπουκαμβίλες στολίζουν όλη την πρόσωψη. Δεν μιλάμε για μια βίλα, μιλάμε για ένα πάρα πολύ απλό σπίτι, το οποίο έχει αυτήν τη θέα που βλέπετε. Όπως ανέβαινα λοιπόν προς το κάστρο, είδα εδώ τους δύο φίλους μου, φανατικούς της εκπομπής εικόνες, και τους έκανα την απλή ερώτηση. Ανεβήκατε μέχρι εδώ πάνω, σας βγήκε η γλώσσα. Γιατί σηκώνεστε να φύγετε και δεν θέλετε να δείτε το ηλιοβασίλεμα από εδώ? Το που ρεζίλ θα μας κάνει τώρα, κατάλαβες. Γιατί θέλουμε να φάμε μια θεσπέσια σοκολατόπιτα. Α, άρα θέλετε να συνδυάσετε το ηλιοβασίλεμα με τη σοκολατόπιτα. Άρα είσαστε και ερωτευμένοι. Όπως καταλάβατε, ο έρωτας περνάει από το στομάχι και δεν έχει καμία αξία το 360 που προτείνω εγώ στο κάστρο και τα λοιπά. Έχει πιο μεγάλη αξία η σοκολατόπιτα στην Πλάκα. Η Πλάκα σας αρέσει? Πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Η Μήλος? Υπέροχη. Για ζευγάρι, ρομαντικά. Ρομαντικά. Ναι, πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό νησί. Πρώτη φορά έρχεστε? Ναι, πρώτη. Ναι. Ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος που σας αρέσει στη Μήλο? Το κλίμα μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Συγκλονιστικό. Χθες. Πολύ ωραίο.
Και η Πλάκα είναι εξαιρετική, αν και δεν την έχουμε γυρίσει ακόμα όλοι. Μικρή είναι, μην φανταστείς. Πάντως. Ναι, ναι. Κάτι τα 3-4-5 σοκάκια. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αν πάτε Τσιγκράδο και Φυριπλάκα, να προσέχετε πάρα πολύ στο Τσιγκράδο. Έχει πολύ απότομη κατάβαση. Ωραία. Ναι, ναι, με τα σκηνιά. Με τα σκηνιά δεν είναι απλό. Λοιπόν, παιδιά, σας εύχομαι καλή συνέχεια στις διακοπές σας. Να είστε καλά. Καλή... Να περάσετε πανέμορφα. Ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Τσαο. Γεια σας. Όσο ανεβαίνουμε πιο πάνω, η θέα, να ξέρετε, γίνεται ακόμα πιο μαγευτική. Τέλεια η Μήλος, παιδιά. Και από ψηλά και από χαμηλά. Από παντού τέλεια. Φτάσαμε στο κάστρο, παιδιά. Ο Θεός να το κάνει, διότι κάτι πολύματα βλέπω. Εδώ, μάλλον κάποτε, υπήρχε ένα βενετσιάνικο κάστρο, το οποίο ήταν ο τοποτηρητής, φυσικά, όλης της Μήλου. Διότι από εδώ, όπως θα καταλάβετε, υπάρχει θέα 360 μοίρες. Και αν δεν με πιστεύετε, θα το δείτε τώρα μαζί μου. Αλλά δεν υπάρχει. Οκ. Σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα. Νομίζω πως είναι η απίθανη εικόνα αυτό που ζούμε. Έχουμε πανοραμικά όλο το νησί με την Εύα. Είμαστε πολύ τυχεροί σήμερα. Έχει πάρα πολύ καθαρό καιρό. Εδώ πέφτει ο ήλιος ακριβώς μπροστά μας. Είναι η απόλυτη θέα. Και όταν λέω 360 το εννοώ, γιατί θα το κάνουμε τώρα μαζί. Να το. Μη τυχόν και έρθετε στη Μήλο και δεν ανέβετε στο κάστρο. Σας το λέω από τώρα, έτσι. Θα γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες. Πρέπει οπωσδήποτε να ανέβετε. Δεν θα το χάσετε αυτό με τίποτα. Το κάστρο, ξέρετε, χτίστηκε από τους ενετούς σε ηφαιστιακή πλάκα. Είναι σαφέστατα το ψηλότερο σημείο του νησιού και θα σας εντυπωσιάσει με τη θέα. Ιδιαίτερα στο ηλιοβασίλεμα θα εκπλαγείτε. Θα νομίζετε ότι ο ήλιος βουτάει μέσα στη θάλασσα. Αποκλείεται όσα χρόνια και αν περάσουν να ξεχάσετε αυτές τις εικόνες. Είναι από τις ομορφότερες εικόνες που εγώ προσωπικά έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Κοιτάξτε λίγο. Σας μιλάω για όνειρο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ έχεις ένα ηλιοβασίλεμα μπροστά σου, αλλά δεν έχεις ταυτόχρονα και 8 εκατομμύρια τουρίστες πάνω από το κεφάλι σου. Είναι ένα νησί που έχει αντισταθεί στο να φέρει καραβιές τουριστών και να αλλοιωθεί όλο το χρώμα του νησιού. Έχει τόσα δωμάτια όσα πρέπει, είναι ένα καταπληκτικό πανέμορφο νησί που λέει όχι στο μαζικό τουρισμό. Πες ποια σε έφερε εδώ. Εσύ. Ήταν η δική σου ιδέα. Εγώ δεν ήθελα να ανέβω με τίποτα στο κάστρο, να ταλαιπωρηθώ, να ανέβω όλα αυτά τα σκαλιά. Ο ήλιος μόλις έδυσε. Αυτό το μέρος, παιδιά, ειλικρινά το λατρέψαμε, το αγαπήσαμε, το ερωτευθήκαμε. Είναι από τα ωραιότερα σημεία της Μήλου. Θα μπορούσα να κάτσω εδώ μέχρι να βραδιάσει, αλλά έχω λίγο φως ακόμα, μόλις μισή ώρα, για να σας δείξω την Πλάκα, η οποία είναι εξίσου πανέμορφη, δηλαδή η χώρα, η πρωτεύουσα του νησιού. Τα Μάρμαρα είναι ο περίβολος της εκκλησίας της γέννησης Θεοτόκου. Έχει θέα μαγική στην καλντέρα, αλλά και τις βορειοδυτικές ακτές. Μια βόλτα στην Πλάκα πάντα πρέπει να ξεκινάει από τα Μάρμαρα και η καλύτερη ώρα, ξέρετε, είναι μετά το ηλιοβασίλεμα. Και εκεί που λες ότι στη Μήλο τα έχεις δει όλα, ας πούμε, και έχεις δει τη φοβερή θέα και έχεις πάθει Πλάκα και έχεις τρελαθεί, κατεβαίνεις μέσα στη χώρα, στην Πλάκα και έρχεσαι στα Μάρμαρα. Και είμαστε εδώ. Κοιτάξτε λίγο.
Άλλο φοβερό σημείο. Από εδώ νομίζω ξεκινάει η βόλτα στη χώρα της Μήλου. Μη φανταστείτε καμιά τεράστια χώρα. Μικρή είναι, μαζεμένη, γλυκιά, πανέμορφη, πανλευκή. Εδώ λοιπόν στη χώρα της Μήλου, μην περιμένετε να βρείτε αυτεράδικα μέχρι 7-8 το πρωί, 50 εστιατόρια και πάει λέγοντας. Όχι, εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, οικογενειακά και γλυκά. Είναι το ιδανικότερο μέρος για χαλαρές διακοπές. Τώρα απλώνεται πάνω στον κρεμό, είναι όλη αμφιθεατρική. Σε κάθε γωνιά της βρίσκεις αυτήν την πανοραμική εικόνα, η οποία είναι πάνω στο ηλιοβασίλεμα, να σου πάρει το μυαλό. Και μέσα στη χώρα θα βρείτε πολύ γλυκά μαγαζάκια για καφέ, για ποτό, για γλυκό. Ιδανικό μέρος για παιδιά, δεν έχει αυτοκίνητο, δεν έχει τίποτα. Ψηλά λοιπόν στους πρόποδες του κάστρου απαγιάζει η πρωτεύουσα του νησιού, η κατάλευκη Πλάκα, με τα πλακόστρωτα φρεσκοασβεστωμένα καλτερίμια, τις λουλουδιασμένες αυλές και τα γραφικά ταβερνάκια. Η Πλάκα σου δίνει την ευκαιρία για τελείωτες βόλτες με τα πόδια, αφού τα αυτοκίνητα δεν έχουν θέση στον παραδοσιακό οικισμό. Λοιπόν, πέστε μου, ποιο είναι το πρόβλημά σας, φωτογραφίζεστε 15 λεπτά εδώ πέρα στο ηλιοβασίλεμα. 15 λεπτά, μας κάνετε ρε ζήλη. Εντάξει, όχι 15 λεπτά, 10. Λοιπόν, πέστε μου, ποιο είναι το θέμα σας και δεν μπορείτε να βγάλετε την τέλεια φωτογραφία. Δεν μας αρέσει μια. Δεν μπορούμε να βρούμε. Ναι, το χάσετε. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Πώς χάσετε το ηλιοβασίλεμα. Δεν χάνετε το ηλιοβασίλεμα βασικά. Πώς γίνεται να το χάσετε. Μα είναι δυνατόν να χάσετε. Αργήσατε. Φτιαχνόμαστε για να βγάλουμε τη φωτογραφία για το ηλιοβασίλεμα και χάσαμε το ηλιοβασίλεμα. Ακούτε. Έλα πιο κοντά, Ρεύα. Έλα πιο κοντά. Να το εξηγήσω στον κόσμο. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Για να βγείτε ωραίοι και ωραίες στις φωτογραφίες, δεν χρειάζεστε να φτιάχνεστε 32 ώρες. Διότι πρώτον, θα χάσετε το ηλιοβασίλεμα και γεια σας μετά, πάει. Και δεύτερον, η φωτογραφία, αγάπη μου καλή, γίνει φυσικότητα, από μέσα. Αν εσύ αισθάνεσαι όμορφη, δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις άσχημη, στο λέω εγώ, ούτε μία στο εκατομμύριο και σε μια κούκλα από μόνη σου. Οπότε, μην το παλεύεις πάρα πολύ, γιατί στην υπερπροσπάθεια κι εγώ είμαστε, κατάλαβες. Ναι, σωστά. Αφορμητισμός. Ναι. Και από τα μάρμαρα, πάμε να περπατήσουμε μέσα στην Πλάκα. Πέντε δρομάκια είναι η Πλάκα, με πολύ συμπαθητικά μαγαζιά και σπίτια. Αυτό είναι. Εγώ λατρεύω να χάνομαι στα περιποιημένα σοκάκια της Πλάκας. Φυσικά είναι τόσο μικρά που εύκολα κάποιος ξαναβρίσκει το δρόμο του. Τα μαγαζάκια θα σου τραβήξουν το μάτι, καθώς στη Μήλο το έχουν με την τέχνη. Εντύπωση μου έκαναν τα ζωγραφισμένα αγάλματα της Αφροδίτης. Έλα εδώ. Πολύ ωραία τέχνη αυτή, ε. Η Αφροδίτη της Μήλου ζωγραφισμένη. Πολύ πρωτότυπο μου φαίνεται. Και πολύ όμορφο. Μοσχούλα, εγώ είμαι ο Τάσος Δούσης. Ήθελα να ρωτήσω πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε την Αφροδίτη της Μήλου έργο τέχνης δικό σας όμως. Το ζωγραφίζετε. Της δίνετε άλλη διάσταση. Ναι. Πώς έγινε αυτό. Προσπαθήσω να σας πω. Καταρχήν δεν μου άρεσε που την έβλεπα λευκή στα καταστήματα, γιατί μου φαινόταν ότι δεν μπορούσε να μπει αυτό στα σπίτια. Λέτε. Και έψαχνα να βρω έναν τρόπο. Ασχολήθηκα λίγο περισσότερο μαζί της, έμαθα περισσότερα για το χαρακτήρα της και από εκεί εμπνεύστηκα. Εγώ θέλω να μου πείτε, ο κόσμος το αγαπάει αυτό που κάνετε, αυτό το είδος τέχνης για την Αφροδίτη της Μήλου. Ναι, ο κόσμος το αγαπάει αυτό που κάνω, αλλά είναι και κάποιοι που ενοχλούνται. Γιατί? Κάποιοι πιο συντηρητικοί, ναι. Το θεωρούν προσβολή, δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό του. Περπατάω στο δρόμο λοιπόν. Και ακούω μια κυρία να λέει το εξής. Αυτό που μου αρέσει στην Πλάκα είναι ότι έχει ωραία μαγαζάκια. Τα είπε όλα η γυναίκα. Αυτό είναι. Έχει ωραία, απλά, ανώθευτα μαγαζάκια. Τίποτα το κραυγαλαίο, τίποτα το γκράντε τουριστικό. Το επόμενο πρωινό δέσαμε στον Αδάμαντα, το λιμάνι της Μήλου. Με το σκάφος μας μόλις δέσαμε στον Αδάμαντα. Προσέξτε, εδώ που είμαστε. Είμαστε στο μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι όλης της Ελλάδας, μετά τη Σούδα.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εδώ βλέπετε τα σκάφη που έχουν αράξει στο αριστερό μου χέρι και νομίζω πως θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε αυτό το λιμάνι, διότι ξέρετε τι συμβαίνει εδώ, έτσι. Είναι από τα λίγα λιμάνια στα Κυκλαδονήσια που έχει έντονη ζωή. Εδώ θα βρούμε τα πάντα. Το βλέπετε, έτσι. Από τη μία τα mega yacht και από την άλλη οι ψαρόβαρκες. Είναι τόσο καλά οργανωμένο το συγκεκριμένο λιμάνι και τόσο μεγάλο που χωράνε όλοι, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι πολύ ήσυχο το λιμάνι το πρωί, διότι ο κόσμος είναι στις παραλίες και θα δείτε ότι εδώ αράζουν τα σκάφη και εδώ, σε αυτόν τον δρόμο, ξεκινάει όλη η αγορά του λιμανιού. Έχει δεκάδες μαγαζιά για τα πάντα. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα εδώ πέρα. Αλλά θα έρθουμε και το βράδυ που είναι όλα πιο φωτεινά και πιο ζωντανά και θα κάνουμε άλλο ένα ρεπορταζάκι για να δείτε το λιμάνι και τις βραδινές ώρες. Τα απίθανα συμβαίνουν στις εικόνες. Την ώρα που κάνουμε τη βόλτα μας στο λιμανάκι, με φωνάζει αυτός εδώ ο κύριος. Πώς είναι το όνομά σας? Σταύρος. Ο Σταύρος μου λέει: Ρετάσο, να βγάλουμε μια φωτογραφία και τα λοιπά. Είμαστε φανατικοί της εκπομπής. Σε βλέπω από παλιά, εννοούσε πριν από 20 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπέρασα αυτό. Και βγάλαμε φωτογραφία. Του λέω από πού είσαι, μου λέει από την Αλεξανδρούπολη. Πετάγεται. Και εγώ από Αλεξανδρούπολη. Και είναι και εδώ η νεαρά από Αλεξανδρούπολη. Και λέω ξαδέλφια θα είναι. Ξαδέλφια σίγουρα. Όλοι. Δεν περνάνε δύο λεπτά και αποδεικνύεται ότι στην Αλεξανδρούπολη, από ό,τι κατάλαβα, όλοι είναι ξαδέλφια. Λοιπόν, τι σχέση έχετε? Είμαστε ξαδέρφια. Ο πατέρας με τη μητέρα μου είναι δεύτερα ξαδέρφια. Έλα ρε. Οπότε και εμείς είμαστε τρίτα. Λοιπόν, τέλεια. Σόι λοιπόν. Σόι. Πες μας πώς βρέθηκες από την Αλεξανδρούπολη στη Μήλο. Δηλαδή, οκ. Okay. Τίποτα, το νησί είναι μαγευτικό. Είναι ένα νησί το οποίο έχει παραλίες, κόλπους, τις οποίες δεν μπορείς να τις βρεις εύκολα στην Ελλάδα. Όλο αυτό το εφεστιακό που υπάρχει, ειδικά στην νότια πλευρά, είναι απίθανο. Αφήνει άφωνο τον κάθε ξένο και τον κάθε Έλληνα. Κι όμως, παρά το γεγονός αυτό, έχεις παρατηρήσει ότι η Μήλος δεν έχει παραδοθεί στο μαζικό τουρισμό. Δεν γίνεται ο χαμός, ας πούμε, που γίνεται σε άλλα νησιά της Ελλάδας. Π.χ. λέω εγώ Σαντορίνη, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η μαγεία που κρατάει όλο. Αυτό είναι, ναι. Και η μαγεία σε αυτές τις παραλίες στην νότια πλευρά είναι ότι δεν μπορείς να πας με αμάξι. Οπότε οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις ένα σκάφος από το πιο φθηνό μέχρι το πιο ακριβό για να πας να δεις τι είναι η Μήλος. Αλλιώς δεν βλέπεις Μήλο. Δεν βλέπεις Μήλο. Έτσι. Όχι, δηλαδή δεν μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά με τα πόδια, είναι λίγο δύσκολο. Το πρωί θα πάτε στον Αδάματα για να επιλέξετε το καΐκι ή το ιστιοπλοϊκό σας για να κάνετε το γύρο του νησιού στις παραλίες. Στον Αδάματα όμως θα δώσετε ραντεβού και το βράδυ, καθώς η περιοχή συγκεντρώνει τη νυχτερινή ζωή του νησιού με εστιατόρια πάνω στο κύμα, καφέ, μπαρ μέχρι και κλαμπ. Αυτές εδώ οι εταιρείες κάνουν το γύρο του νησιού και σας πάνε μέχρι και απέναντι στην Κύμολο. Γεια σας. Γεια σας. Τι προσφέρουμε εδώ? Γεια σας. Γεια σας. Τι προσφέρουμε? Προσφέρουμε κανονικά το γύρο του νησιού. Τώρα αύριο κάνουμε το δυτικό κομμάτι. Γιατί φυσάει αύριο? Φυσάει βορειοανατολικά. Άρα πέφτει ξύλο στα βόρεια δηλαδή. Πέφτει, ναι, ξύλο στα βόρεια και στα ανατολικά. Οπότε κάνουμε το δυτικό. Βλέπουμε καλό βρεσκλέφτικο. Στη Μήλο, που το νησί πρέπει να το δεις κυρίως μέσα από τη θάλασσα, δεν χρειάζεται να έχετε σκάφος. Εδώ οι άνθρωποι αναλαμβάνετε, ναι. Και σας πάνε πάντου, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Και πόσο κοστίζει αυτό για τον κάθε έναν? Είναι ανάλογα με τη συμμετοχή, 70 ευρώ κάπου εκεί. Εκπομπή Εικόνες ταξιδεύουν στον Αργοσαρονικό με ένα από τα καλύτερα πολυτελή γιότ στην Ελλάδα. Για αξέχαστες διακοπές στα ελληνικά νησιά με σκάφος και έμπειρο τετραμελές πλήρωμα, εμπιστευτείτε μόνο τους καλύτερους, όπως ακριβώς κάναμε και εμείς. Οργανώστε λοιπόν το τέλειο ταξίδι για μία εβδομάδα ή ακόμη και Σαββατοκύριακο και ανακαλύψτε έναν υπέροχο και ασφαλή τρόπο για να χαρείτε τον ήλιο και τη θάλασσα. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα.
Πολώνια για τους ντόπιους, Απολώνια για τους τουρίστες. Αυτό λοιπόν το γραφικό ψαροχώρι στα βορειοδυτικά της Μήλου είναι για εμένα μια πραγματική έκπληξη. Έμαθα στο ρεπορτάζ που έκανα για το νησί ότι πρώτα γέμιζε όλος αυτός εδώ ο τόπος με τουρίστες πέρσι και μετά όλη η υπόλοιπη Μήλος. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή είναι ένα καταπληκτικό λιμανάκι, ψαρολίμανο θα το έλεγα, το οποίο έχει ταβερνούλες και μία μοναδική παραλία η οποία έχει αυτά τα αλμυρίκια που βλέπετε εκεί, τα οποία δίνουν φυσική σκιά. Προσέξτε, έτσι ήταν ο Αδάμαντας. Το λιμάνι το παραδοσιακό που τώρα βρίσκουμε στη Μήλο. Αλλά επειδή έπρεπε να γίνει λιμάνι για μεγάλα σκάφη, άλλαξε όλη η ρημοτομία του και πλέον έχει αλλάξει και η μορφή του. Από τότε λοιπόν που άλλαξε η μορφή του Αδάμαντα και έγινε αυτό το μεγαλόπρεπο λιμάνι που βλέπουμε σήμερα, η Πολώνια άρχισε να ανεβαίνει στην ψυχή και τα μάτια των τουριστών και σήμερα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μήλο. Η γραφική Πολώνια, όπως τη λένε οι ντόπιοι, είναι ένα μέρος αληθινά όμορφο με απάνεμη παραλία που δύσκολα θα την πιάσει το κύμα. Τα αλμυρίκια προσφέρουν σκιά και είναι ιδανικό μέρος για οικογένειες. Προφανώς η παραλία δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες ομορφότερες στη Μήλο. Όμως το αβαντάζ στο συγκεκριμένο λιμανάκι είναι τα ταβερνάκια που βρίσκονται πάνω στο κύμα. Κάτι που επίσης είναι δύσκολο να βρει στο νησί. Η Πολώνια αυτή είναι. Εδώ είναι τα ταβερνάκια. Κοιτάξτε, κυριολεκτικά γλύφουν τη θάλασσα. Τα βλέπετε. Και ξεκινάει ταυτόχρονα και μια απίθανη παραλία με ρηχά νερά, νάτι, και τα αλμυρίκια τα οποία δίνουν τι? Φυσική σκιά. Αυτό είναι που αγαπάνε και λατρεύουν ιδιαιτέρως οι ξένοι, οι οποίοι πλημμυρίζουν το συγκεκριμένο κομμάτι του νησιού κάθε καλοκαίρι από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Ορίστε λοιπόν και η απόδειξη ότι τα ταβερνάκια και τα καφέ κυριολεκτικά γλύφουν τη θάλασσα καθώς είναι πάνω στο κύμα. Απολαμβάνω τον καφέ μου, χαλαρώνω για λίγα λεπτά και στη συνέχεια μας περιμένει ένα άλλο εντελώς διαφορετικό ρεπορτάζ. Ένα από τα πιο άγρια μυστικά των Κυκλάδων βρίσκεται εδώ στη Μήλο. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι εδώ, σε αυτό το νησί, βρίσκονται θαμμένοι 8.000 χριστιανοί, προσέξτε, μέσα σε κατακόμβες. Οι κατακόμβες της Μήλου είναι χώροι ταφής και λατρείας. Είναι ένα τεράστιο τεχνικό έργο και αυτό προκύπτει από τα ευρήματα. Δυστυχώς, πριν ανακαλύψουν τις κατακόμβες το 1843 στην Τρυπητή, είχαν προηγηθεί οι αρχαιοκάπηλοι. Όπως θα κατεβαίνετε για τις κατακόμβες, στο δεξί μου χέρι θα δείτε τώρα το κλίμα. Θαυμάσια θέα έχουμε από εδώ ψηλά. Αν δεν το έχετε επισκεφθεί, να το επισκεφτείτε, είναι φοβερό μέρος. Και εδώ έχουμε την είσοδο για τις κατακόμβες. Πάμε. Πάντως είναι μια φοβερή εμπειρία αυτό το πράγμα. Απίθανη εμπειρία. Σχεδόν εξωπραγματική και υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, στα Ιεροσόλυμα και στη Ρώμη, έτσι πουθενά άλλου. Μετά από τις κατακόμβες, η πρότασή μου είναι η εξής. Χαλαρώστε, διότι εδώ το νησί είναι για χαλάρωση εντελώς, και ελάτε να πιείτε μία μπύρα σε ένα παραδοσιακό μπακάλικο που δεν το πιάνει το μάτι σας, αλλά είναι μόνο για αυτούς που είναι γνώστες εδώ της περιοχής. Νίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου πώς σου ήρθε η ιδέα το μπακάλικο του πατέρα σου να το κάνεις μαγαζί. Από μπακάλικο που ήταν, το έκανα σαν μπακαλοταβέρνα του 60 με προδιαγραφές του 2020 πλέον. Αυτό λοιπόν εδώ που είμαστε ήταν το μπακάλικο του Τριοβάσαλου. Ναι, ένα από τα μπακάλικα του Τριοβάσαλου, που το είχε ο πατέρας μου από το 73. Τι λες τώρα, και έχεις διατηρήσει αυτές όλες τις προθήκες, θα τις πω, των προϊόντων όπως ήταν τότε? Επειδή μου αρέσουν τα παλιά αντικείμενα, κράτησα κάποια παλιά αντικείμενα, το ψυγείο, τη ζυγαριά και κάποια κομμάτια από το μαγαζί, τα εμπορεύματα. Για να τα έχω σαν ντεκόρ, αν ποτέ άνοιγα αυτό το μαγαζί. Α, το είχες από τότε στο μυαλό σου, δηλαδή, και το δούλευες. Ναι. Τι σου λένε οι άνθρωποι όταν έρχονται εδώ πέρα? Τους αρέσει, ειδικά οι ξένοι που έρχονται τουρίστες, είναι κάτι διαφορετικό και δεν είναι τόσο τουριστικό και τους αρέσουν. Τα απλά πράγματα, τα ανώθευτα ουσιαστικά. And then she say, it's alright, I got home late last night, but I'm super cold.
Τελευταία μέρα του ρεπορτάζ και της εκπομπής εδώ στη Μήλο. Νομίζω το καλύτερο σας το έχω αφήσει για το τέλος. Σας ενημερώνω μόνο για να ξέρετε ότι έχασα μία ολόκληρη μέρα στο νησί για να περιμένω να πέσει ο αέρας και να επισκεφθώ ένα τοπίο αληθινά μοναδικής ομορφιάς, ένα κρυφό σημείο εδώ της Μήλου, το οποίο εκτιμώ ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Με την ομάδα μου πάμε προς τα εκεί. Είναι μία σπηλιά η οποία είναι ξεχωριστή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες σπηλιές που έχετε δει στη Μήλο, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το γιατί θα το μάθετε σε λίγο. Νομίζω ότι θα μείνετε έκθαμβοι με το θέαμα που θα σας δώσουμε εδώ από τις εικόνες. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη σπηλιά της Σικιάς. Το θέαμα που θα δείτε είναι πραγματικά εκτιμώ μοναδικό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο στη Μήλο, γιατί πρόκειται για μια σπηλιά που, όπως θα δείτε, επειδή έχει πέσει η οροφή της, περνάει το φως του ήλιου κατευθείαν μέσα και την κάνει να φαίνεται σχεδόν εξωπραγματική. Εδώ θα θαυμάσουμε το μεγαλείο της φύσης και την ομορφιά της Μήλου για πολλωστή φορά, βεβαίως, σε αυτό μας το ταξίδι. Αυτό, ξέρετε, που τρελαίνει κυριολεκτικά τον επισκέπτη είναι το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει η οροφή της σπηλιάς και προσφέρει αυτό το απίθανο θέαμα. Θα σας δείξουμε τώρα. Ετοιμαστείτε, σιγά σιγά μπαίνουμε. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με βαρκάκι, παιδιά, είναι απίθανο. Είμαστε στα δυτικά της Μήλου. Εδώ είναι η είσοδος της σπηλιάς. Και θέλω να παρατηρήσετε ότι δεν πρόκειται για μία απλή σπηλιά, αλλά για μία τεράστια σπηλιά, έτσι. Και τι σας θυμίζει? Το σπήλαιο της Μελισσάνης στην Κεφαλονιά. Και εκεί έχει καταρρεύσει ένα κομμάτι. Είχα δίκιο που σας άφησα αυτό το ρεπορτάζ για τελευταίο? Κοιτάξτε ρε παιδιά, ομορφιά απίθανη. Να, η είσοδος, θα σας δείξει τώρα η Εύα μαζί μου. Κοιτάξτε την είσοδο, τη βλέπετε? Από εκεί μπαίνεις και μπαίνεις μόνο με βαρκάκι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπεις. Θα το δείτε τώρα. Και εάν έχεις βαρκάκι μικρό, το τέντερ, βγαίνεις εδώ στην παραλία, όπως έχει βγει και ο Βασίλης ο καπετάνιος μας. Και εδώ μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας, να πλώσετε την πετσέτα σας, να κάτσετε όσο θέλετε, διότι κοιτάξτε, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παραλία. Κοιτάξτε τι. Για τα δεδομένα της σπηλιάς, μεγάλη παραλία εννοώ, έτσι. Όλο αυτό που βλέπετε από πάνω, τώρα θα σηκώσει την κάμερα η Εύα, όλο αυτό ήταν μια οροφή. Το απίθανο της ιστορίας. Αν εξακολουθούσε να υπάρχει αυτή η οροφή στη σπηλιά, θα ήταν μία από όλες. Επειδή όμως ακριβώς κατέρευσε και κάνει αυτό το στρογγυλό που επιτρέπει να είσαι μέσα στη σπηλιά και να βλέπεις τον ουρανό και τον ήλιο, όπως επίσης και τα άστρα, την κάνει αληθινά μοναδική στη Μήλο. Στη σπηλιά της Σικιάς νομίζω επιβάλλεται να πάτε. Με δικό σας σκάφος ή ως εκδρομή, αν βοηθάει ο καιρός, θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Μην κάνετε το λάθος να επιλέξετε τις εκδρομές με πλοιάρια που δεν μπαίνουν μέσα στη σπηλιά. Να επιλέξετε μια εκδρομή που θα σας δώσει τη δυνατότητα να κολυμπήσετε σε αυτόν τον γαλαζοπράσινο παράδεισο που βλέπει ουρανό. When I woke up, the sun was shining in my eyes. Και με αυτό το τελευταίο υπέροχο πλάνο από τη σπηλιά της Σικιάς που σας δίνει η Εύα, φτάνουμε στο φινάλε και της δεύτερης εκπομπής μας για το νησί της Αφροδίτης εδώ τη Μήλο. Πιστεύω να απολαύσατε και εσείς μαζί με εμένα και την Εύα όλες αυτές τις υπέροχες και μοναδικές στιγμές που είχαμε σε αυτό το μικρό νησί των Κυκλάδων. Μέχρι τις επόμενες εικόνες θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας! Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Είστε σε κάποιο κανάλι? Όχι. Αλλά στο YouTube? Ναι. Ωραία. Πώς λέγεται το κανάλι σας για να το δω? Μετά, θα σας το πω μετά.
Άρα, τι πάθαμε. Μπατήσαμε. Τα λέω καλά, εντάξει, πώς σας φαίνεται. Εντάξει. Ορίστε. Εδώ έχω και κοινό, να, τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Είχα δίκιο για την σπηλιά της Σικιάς. Είχα δίκιο για τη σπηλιά. Brrrr.